Λοιπόν, σας μιλάω από το ξεκίνημα της εκπομπής για τον Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα, ο οποίος έρχεται νέο παιδί στα 20 του στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαγκαμπιμάνα. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον. Τον Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα τον γνώρισα το καλοκαίρι για πρώτη φορά. Έχουμε μια κοινή φίλη που είναι στέλεχος και εκείνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Να πούμε ότι είναι υποδιηγητής στο τμήμα υποδοχής ετούντων άσυλο, ο κύριος Χαγκαμπιμάνα, αλλά πραγματικά έχει μια κινηματογραφική ζωή στις περιπέτειές της. Δηλαδή, έρχεται για να σπουδάσει εδώ στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, δεν μπορεί όμως να επιστρέψει στην πατρίδα του γιατί έχει αλλάξει το καθεστώς, είναι το Μπουρούντι η πατρίδα του. Παραμένει στην Ελλάδα, κάνει άλλες σπουδές, συνεχίζει τις σπουδές στην νομική, ενώ εργαζόσασταν και στη βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και όταν αλλάζει το 2005 μετά από 15 χρόνια το καθεστώς, λέτε τι ωραία, ελευθερία, δημοκρατία, αλλά ζει η χώρα σας, η κοινωνία σας, μια από τα ίδια, σας φυλακίζουν και έτσι ζητάτε και παίρνετε άσυλο στην Ελλάδα. Τα είπα πολύ σύντομα, αλλά όλο αυτό φαντάζομαι είχε για σας μεγάλες περιπέτειες, πολύ στεναχώρια, κλάμα και αδιέξοδα, έτσι. Ναι. Δεν ήταν μεροδοπέταλα στρωμένη η ζωή σας. Ακριβώς, έτσι είναι, αλλά η απόφασή μου γενικά στη ζωή είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε, να έχουμε πάντα το κουράγιο να συνεχίσουμε. Επίσης πρέπει να κρατάμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Μόνο αυτή μπορεί να βοηθήσει ο άνθρωπος να πώς είναι, ένας απελπισμένος πάντως άνθρωπος αδιέξοδο μπορεί να χαμογελά. Μπορείς να ελπίζεις στο αύριο. Σήμερα είναι δύσκολο. Αύριο θα είναι καλύτερο. Και συνεχίζεις. Κάνεις απλά αυτά που πρέπει να κάνεις. Η οικογένειά σας πού βρίσκεται? Αυτή τη στιγμή η οικογένειά μου βρίσκεται. Έχω ένα παιδάκι σε 10 μέρες θα έχει. Θα είναι 10 ετών. Είναι μαζί με τη σύζυγό μου στις Βρυξέλλες. Είναι εκεί γιατί όταν είχα την περιπέτεια και γνώρισα τη φυλακή, είχα προλάβει να τους διώξω, να τους φυγαδέψω και να φύγουν από τον Μπουρούντι. Και όταν βγήκα τελικά από τη φυλακή, εκείνοι είχαν εγκατασταθεί στο Βιερίκιο και ο μικρός είχε ξεκινήσει ήδη το σχολείο του. Βρίσκεστε ωστόσο. Ναι, ξέρετε, αυτό που ήθελα να σας πω. Τις προάλλες όταν βρέθηκα στο θέατρο και είδα το έργο και Σμύρνη και από Σμύρνη στη Θεσσαλονίκη, μέτρησα πόσες φορές μέσα μου έβραζα. Μόνο που δεν μου έπεσε τα κράματα, γιατί έβλεπα την ίδια τη ζωή μου. Την ίδια τη ζωή μου. Το ξεριζωμό σας, την εγκατάσταση σε έναν άλλον τόπο. Ναι, ναι. Ακριβώς. Τις προσβολές. Ναι, αρχίζεις από το μηδέν. Ξεκινάει ξανά η ζωή. Αποκτάς ένα καινούριο χώρο. Εκεί που θα πας να μείνεις πλέον. Να σας πω ότι ξέρετε την λέξη χοντρόπετσος. Όχι. Σημαίνει να σκληραίνει πέτσα σου, το δέρμα σου. Ναι, 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 ακριβώς. Η ζωή αναγκάζει τους ανθρώπους να σκληραίνουν το δέρμα τους. Ναι. Ακόμη και κρέμες να βάζουν, η πέτσα σκληραίνει και έχει εντελώς μεταφορική έννοια να σκληραίνει το μέσα μας. Γιατί φαντάζομαι ήσασταν ο μαύρος, ήσασταν ο φύγει από εδώ, στην Ελλάδα δεν είχατε πάντα ανοιχτές αγκαλιές, συναντήσει. Να σας πω η αλήθεια ότι αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα, ίσως ήμουν από τους ελάχιστους τυχερούς. Δεν το αισθάνθηκα. Και επειδή ίσως δεν το έχετε ακούσει να συμβαίνει στην Ελλάδα. Επειδή εγώ προσωπικά δεν δίνω σημασία. Έχω συναντήσει αρκετούς, έχω δει αρκετά, δεν δίνω σημασία σε αυτό. Ξέρω ότι είναι ένα θέλει κομμάτι δύναμη ψυχής, ναι, να μην δίνει σημασία. Ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι ανθρώπων που έχουν αυτό το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι πραγματικά τους έλειψε μια ευκαιρία στη ζωή να έχουν την παιδεία αυτή που χρειάζεται, να μην είναι ρατσιστές. Και ξέρω επίσης ότι δεν εκπροσωπούν την κοινωνία μας, είναι περιθωριακή. Οπότε για ποιο λόγο να πάω να ασχοληθώ με ένα περιφερειακό κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στη κοινωνία πραγματικά έχουμε θέματα άλλα που μπορούμε να λύσουμε από μόνοι μας. Έτσι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με αυτά που σας έχουν συμβεί,
τώρα μια τέτοια προσβολή, όχι ότι είναι αποδεκτή, αλλά τι να πει σε εσάς, έτσι. Ναι. Αλίμονο αν εσείς, υπάρχει αυτή, νομίζω είναι αιγυπτιακή παροιμία που λέει, αν σταματώ σε κάθε γάβγισμα του σκύλου, δεν θα φτάσω ποτέ στον προορισμό μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έχουν συμβεί πάρα πολλά και πολύ δύσκολα. Υπήρξαν μέρες που δεν ναι. είχατε στέγη ή φαγητό. Ναι, ακριβώς, ναι. Πάρα πού μένατε. Έπρεπε να, όταν έφυγα από τη σχολή, και έπρεπε να ζήσω από μόνος μου ως προσφυγιάς, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς κάθε φορά έβρισκα κάποιους ανθρώπους και με βοηθούσαν. Ήταν δύσκολο όμως. Μέχρι να βρω τη δουλειά ήταν δύσκολο. Το μόνο που προσπαθούσα να κάνω ήταν να μην χάσω την. Την πίστη σας. Την πίστη μου, την ανθρωπιά μου, την αισιοδοξία μου. Ήξερα ότι κάθε φορά θα είναι μια κατάσταση που θα αλλάξει αύριο. Έχετε κοιμηθεί έξω και νηστικός? Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Νηστικός έχετε κοιμηθεί? Νηστικός τελείως όχι, αλλά σχεδόν. Με σχεδόν. Το χαρακτηριστικό του Ρίτσαρντ είναι αυτό το χαμόγελο, έτσι, το πλατή χαμόγελο που φωτίζει το πρόσωπό του. Θα ήθελα να, όταν μου λέτε, επειδή σέβομαι πάρα πολύ τη βάφτιση που έχω κάνει. Σπύριδο. Είναι Σπύρος. Και Σπύριδο, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και ναι, ένα. Ναι, ναι, ναι. Είναι και ένα παππού από πίσω. Είναι, δεν είναι ένα λοιπόν, όνομα το οποίο. Μας έριξε μια βόμβα λίγο πριν. Ο Γιώργος ο Κοτσός, όταν είπα ότι έχουμε εσάς, ναι. που είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκλέγεται στα δικά μας μέρη. Ναι, είχα τη χαρά να είπε ολή. Ότι και ο Σπύρος για εκεί πηγαίνει, για τη Βουλή. Έχετε δεχτεί τέτοια πρόταση? Κοιτάξτε, το έχω συζητήσει και είναι ένα ενδεχόμενο που θα μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί θα μου έδινε μια ευκαιρία να υπηρετήσω στο ανώτερο βαθμό την κοινωνία που ζω. Τυχαίνει τον Οκτώβριο κατέβηκα στις εσωκομματικές εκλογές στη Β' Πειραιά και στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία βέβαια, εννοείται. Και βγήκα πρώτος με πολλούς ψήφους, 1170 με ψήφους, είναι πολύ στη Β' Πειραιά. Οπότε συζητήθηκα αυτό το ζήτημα, εγώ το βλέπω με πολύ θετικό μάτι, τα στελέχη του κόμματος και αυτοί το βλέπουν με θετικό μάτι και πραγματικά θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία που θα ήθελα να αξιοποιήσω για να μπορέσω να υπηρετήσω την κοινωνία. Και νομίζω ότι έχω πολλά πράγματα που μπορώ να δώσω και κρίμα θα ήταν να μην τα δώσω. Καλή επιτυχία αν το κάνετε και αυτό. Πάμε να δούμε ναι. το αντικείμενο της δουλειάς σας. Με την επίσκεψη του Πάπα ναι. ανατροφοδοτήθηκε το ενδιαφέρον της κοινωνίας για το μεταναστευτικό. Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι γίνεται, είναι μακρύς ο δρόμος για να εξεταστεί μια αίτηση ασύλου στην Ελλάδα? Έγινε μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν γι' αυτό, έχουν συντομεύσει αυτοί οι χρόνοι? Να σας πω η αλήθεια είναι ότι καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το άσυλο είναι ένας θεσμός ο οποίος κατ' εμέ είναι ιερός. Είναι ιερός και προσωπικά το χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να επιβιώσει. Mm-hmm. Το χρειάστηκα τον Απρίλιο του, όταν τέλειωσα τη σχολή μου, τέλος πάντων, χρειάστηκα να ζητήσω το άσυλο, το οποίο πήρα και τον Απρίλιο του 1997. Το χρειαζόμουν, γιατί είχα ένα καθεστώς από πίσω που με κυνηγούσε. Και μόνο με το άσυλο θα μπορούσα να επιβιώσω. Πραγματικά, ήμουν πραγματικός πρόσφυγας. Τώρα, όταν λέω ότι είναι ιερός ο θεσμός και οφείλουμε να το προστατεύσουμε, για να προστατεύσουμε ανθρώπους, πρέπει και να τους προστατεύσουμε μέσα στον χρόνο. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να περιμένει επαόριστο, περιμένοντας να πάρει τα χαρτιά του. Και αν θέλετε, όσο στο βαθμό που μπορούμε και να το εκφράσω αυτό, είναι αυτός ο στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου. Να απαντήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στα αιτήματα ασύλου. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής, δηλαδή 3 μήνες που ήταν ο στόχος, το έχετε πετύχει? Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι 3 μήνες για μέχρι το πρώτο βαθμό και όποιος πρέπει να κάνει μια προσφυγή να πάμε μέχρι τους 6 μήνες. Δεν το έχουμε πετύχει γιατί βρήκαμε πάρα πολλές εκκρεμότητες όταν αναλάβαμε στην υπηρεσία. Σας λείπουν στελέχη, γιατί γινόταν μεγάλη συζήτηση και για την υποστελέχωση της υπηρεσίας. Ναι, όταν, να φανταστείτε ότι όταν παράβαμε
στο Υπουργείο το 20 είχαμε 32 δομές που έπρεπε να στελεχώσουμε με διοικητές που αναφέρονται στο Υπουργείο, ενώ πριν από αυτό δεν ήταν δομές που ήταν κάτω από τη διαχείριση των ΜΚΟ που δεν αναφερόντουσαν στο Υπουργείο. Οπότε το πρώτο πράγμα που ήταν να κάνουμε ήταν πραγματικά και ήταν μια εύστοχη κίνηση του Υπουργού μας, του κ. Νότι Μηταράκη, να τοποθετήσει πρώτα τους διοικητές που να αναφέρονται κατευθείαν και να παίρνουν εντολές από το Υπουργείο. Το στάδιο αυτό το κάναμε πολύ νωρίς, από τους 4 μήνες, και αμέσως μετά ήταν ζήτημα να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν και ένα προσωπικό που να τους βοηθάνε κάτω από την, που να τους βοηθάνε στις υπηρεσίες που χρειάζονται. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, προσπαθούμε με την ίδια ταχύτητα, με τους ίδιους. Θα αποκτηθεί, λέτε, ο ρυθμός και ναι, θα επιτευχθεί ο στόχος των τριών. Είναι βέβαιο, είναι βέβαιο. Ευχαριστώ, Σπυρίδωνα, λοιπόν, πολύ, αφού είναι πιο ωραίο το άκουσμα αυτού του ονόματος, ναι, έτσι. Ναι, 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 το έχω αποκτήσει μετά από 6 μήνες που έκανα μαθήματα, καθηγητικά μαθήματα, και βαφτίστηκα από ένα από τους σοβαρούς ιερείς, ιεράρχες της Ελλάδος, ενώ το όνομά μου από πίσω ένα παππού, ο μπαμπάς της συνωνάς μου, και όλα αυτά τα σέβομαι πάρα πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα πούμε ξανά και ξανά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία στους πολιτικούς στόχους, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στο έργο σας και εσείς. Ευχαριστώ θερμά.